Modulator Radio Transmitter MIDI 203GR. Ο διαμορφωτής τηλετυπικών σημάτων του πομπού TAF195-GRC19, του συγκροτήματος GRC19 και ευρύτερα τη σύνθεση GRC46 ολοκληρωμένου συστήματος κλωβού τηλεπικοινωνίας και τηλετύπων. Αυτός λοιπόν ήταν ο διαμορφωτής, συνδεόταν με δύο καλώδια στα σημεία αυτά όπου είχαμε την έξοδο του ταλαντωτή, ερχότανε εδώ στο μειοΙν και μία νέα έξοδος διαμορφωμένη ερχότανε στο FSK. Η λειτουργία του απλή, πάρα πολύ απλή, απλώς ένας διακόπτης ON και ένας διακόπτης που θα τοποθετηθούνταν στην συχνότητα λειτουργίας. Είμαστε 1600, έπρεπε να ήταν στην πάντα 1,5 έως 1,7. Ήμασταν σε άλλη μπάντα, εδώ 6400, έπρεπε να πάει στη θέση αυτήν εδώ. Λοιπόν, κατασκευές του 1951 έως 65-67, έχουμε πολλά να πούμε για το πώς λειτουργούσε. Δεν αποκαταστήθηκε πλήρως. Θα τα δούμε όλα αυτά στο βίντεο που θα ακολουθήσει. Θα πούμε και την ιστορία. Θα πούμε τα πάντα. Πώς ξεκίνησε η ραδιοτηλετυπία, πώς λειτουργούσε και πώς εξελίχθηκε. Καλή συνέχεια. Modulator Radio Transmitter MIDI 203 GRC. Λοιπόν, θα πούμε λίγο για την ιστορία των τηλετύπων και για τη συσκευή. Ξεκινώντας να πω ότι το τηλέτυπο είναι μια συσκευή, είναι μια γράφομηχανή αυτόματη η οποία μπορεί να μεταδώσει σήματα ενσυρμάτως ή ασυρμάτως σε ένα άλλο ίδιο τηλέτυπο. Πατώντας κάθε πλήκτρο υπάρχει ένας χαρακτήρας, υπάρχει ένα σύστημα 5 χαρακτήρων, ας το πούμε 5 bit, το οποίο αντιπροσωπεύει ένα γράμμα και αυτό το γράμμα είναι το μοναδικό και μπορεί το άλλο τηλέτυπο να διαβάζει αυτόν τον κώδικα και να αποτυπώνει το γράμμα. Η ιστορία ξεκινάει το 1930 και νωρίτερα ίσως, αλλά από το 1935 περίπου έχουμε και ασύρματες μεταδόσεις. Ασύρματες μεταδόσεις μάλλον έχουμε πρώτα από τη Γερμανία το σύστημα, το γερμανικό στρατό, όπου μπόρεσε και εφάρμοσε την ασύρματη τηλετυπία. Έχουμε βέβαια και χαρτιά ντοκουμέντα ότι είχαν παραγγελθεί τότε και για τον ελληνικό στρατό από την κυβέρνηση Μεταξά. Δεν ξέρω τι έγινε τελικά. Η επικοινωνία τότε, τα χρόνια εκείνα, ο τρόπος επικοινωνίας ήταν με διαμόρφωση EM με δύο ξεχωριστούς τόνους για το Mark και Space. Από ό,τι έχω διαβάσει, ο Αμερικάνικος στρατός χρησιμοποίησε τις δύο συχνότητες για το Mark και Space σε διαμόρφωση EM σε συχνότητες 2.150 και 2.975, μου φαίνεται 50 και 2.975 με διαφορά 850 κύκλων, δύο τόνους δηλαδή σε σήμα AEM. Όμως αυτό το AEM, όπως γνωρίζουμε, είναι λίγο προβληματικό στη μετάδοση και έτσι λοιπόν γρήγορα αναπτύχθηκε ένας άλλος τρόπος όπου το σήμα ήταν αδιαμόρφωτο CW και οι δύο συχνότητες
Mark και Space αντιπροσωπεύανε δύο διαφορετικές συχνότητες. Ήτι, αν πούμε για τους 10 μεγάικλους, 10 μεγάικλους, το Mark 10.0850 Hz, το Space. Διαφορά δύο συχνοτήτων. Μόνο σε συχνότητα και όχι σε πλάτος. Αυτό δίνει επιπλέον στο CW τα πλεονεκτήματα που ξέρουμε, πιο σταθερότητα και μια ευαισθησία περίπου συν 20 dB. Το CW από το AM. Τα πρώτα για τον Αμερικάνικο στρατό συζητάω. Έχουμε το σύστημα κλωβού MRC1, όπου ξεκίνησε με συστήματα φερέσυγνα και με δύο τόνους AM, όπως προείπα, το 41-42 ίσως, κάπου εκεί πέρα. Και η άλλη πληροφορία που έχω εγώ και είναι γραμμένη, ότι το 1945 είχε αναπτυχθεί πλέον το σύστημα FSK των δύο τόνων και είχαν αναπτυχθεί τα δίκτυα όλα τότε του Αμερικάνικου στρατού σε όλη την κατεχόμενη Ευρώπη. Έχω και τα σχετικά διαγράμματα. Έχουμε λοιπόν το FSK σε χρήση από το 43 περίπου και 45, ενώ στο ελληνικό στρατό έφτασε γύρω στο 1950 με τις μονάδες GRC 26. GRC 26 λοιπόν ήταν οι πρώτες μονάδες που ήρθαν στο ελληνικό στρατό εδώ, όπως βλέπετε, ένας ολόκληρος κλωβός με μηχανήματα, και σαν πρώτο shift modulator έχουμε αυτό εδώ, τον Omicron 39 Παύλα Β, ο οποίος είχε πρώτο παραχθεί το 1943, είναι ο αρχικός, και βρέθηκε μετά και στις μονάδες GRC 26 που είχαμε εμείς. Αυτός εδώ ο ληστητής συχνότητος αντικαταστούσε το τοπικό ταλαντωτή του κυρίως Πομπού, και μπορούσε και είχε ένα νέο ταλαντωτή και ενισχυτή με πολλά ρυθμιστικά, όπως βλέπετε, πάρα πολλά ρυθμιστικά, για να επιτυχαίνει το κατάλληλο shift σε όλες τις συχνότητες, γιατί όταν έχουμε μια χωρητικότητα που μπαίνει Mark Space, άλλη ολίσθηση έχει στον 1,5 μεγάγιο και άλλο στο 3, και πρέπει αυτά τα πράγματα να διορθώνονται από εδώ και να ελέγχονται για 850 Hz τόνους. Φτάνουμε στο 51 λοιπόν, όπου έχουμε αυτό εδώ το σύστημα του GRC 19 και 46, που αργότερα αυτή εδώ η συσκευή είναι το 62. Είπαμε λίγα πράγματα για τον Πομπό TAF-195, το οποίο συνόδευε αυτό εδώ. Θα συμπληρώσω λίγο κάτι για να μπορέσουμε να καταλάβουμε. Ο TAF-195, το exciter του, είχε το VFO 1,5 έως 3 μεγάικλους, ο οποίο ήταν πολύ σταθερό, και η έξοδα του VFO έβγαινε στον Πομπό μπροστά με βίσμα, με RCA, BNC, και ξαναέμπαινε μέσα και συνεχιζόταν. Αν τώρα υπήρχε το FSK modem, τότε αυτά τα δύο καλώδια ερχόντουσαν εδώ και παρέμβαινε το modem. Να τελειώσω το τηλέφωνο και συνεχίζω. Λοιπόν, μπαίνοντας λοιπόν το MD-203, έκανε την ολίσθηση συχνότητος, και από εκεί και πέρα το Exciter έκανε τους πολλαπλασιασμούς. Στην πάντα 1,5 έως 3 μεγάικλους έβγαινε κατευθείαν, στην πάντα 3 έως 6 έβγαινε επί 2 η συχνότητα 3 έως 6, μετά γινόταν άλλος πολλαπλασιασμός, τρίτος και τέταρτος. Αυτό είχε σαν αποτέλεσμα το MIDI να μην δίνει παντού την ίδια
την ίδια απόκριση, να δίνει εδώ, όταν δουλεύει σε αυτή την μπάντα, να δίνει 850 κύκλους, σε αυτή εδώ τη ζώνη να δίνει 425, 212 και 106 σε αυτή την μπάντα. Γι' αυτό λοιπόν δεν ήταν πάντα σταθερή το shift που έδινε η συσκευή. Πάμε τώρα να δούμε πως είναι το MIDI. Το VFO έρχεται εδώ. Γίνεται μία μίξη με ένα ταλαντωτή 12 μεγακύκλων. 12 μεγακύκλων, το οποίο είναι το mod selector, αναλόγως ποια διαμόρφωση θα επιτύχει, και έρχεται από εδώ το key από τα τηλέτυπα. Έτσι λοιπόν ο 12 μεγακύκλων ταλαντωτής, ο oscillator, περιέχει και τη διαμόρφωση FSK που κάνει μια μικρή ολίσθηση. Από εδώ έχουμε ένα φίλτρο 13,5 έως γίνεται μίξη και βγαίνει το άθροισμα των δύο συγνωτήτων αυτών. 1,5 έως 3 βγαίνει 13,5 έως 15. Πάμε σε μια άλλη μίκτρια όπου ξανά ένας δεύτερος ταλαντωτής 12 μεγακύκλων δίνει σήμα στη μίχτρια, και έτσι λοιπόν το αποτέλεσμα είναι το αρχικό 1,5 έως 3 που γυρνάει και μπαίνει μέσα στο exciter ξανά από εδώ, περιέχοντας τις πληροφορίες που θέλουμε για το FSK. Στην ουσία δηλαδή το σήμα του VFO δεν έχει καμία σχέση σαν συγνότητα που έχει παραχθεί, είναι μια άλλη συγνότητα η οποία έχει ξεκινήσει από την αρχή μαζί με τη διαμόρφωση. Να δούμε λίγο τη συσκευή. Αυτό το μέρος, το επάνω μέρος, εδώ είναι η έξοδος, έχει τον ενισχυτή για το ρεύμα που δίνει στα τηλέτυπα 60 mA, που χρειάζονται τα τηλέτυπα 60 mA, και τις δύο λιχνίες αυτές που επικοινωνούν με το τέτοιο. Εδώ είναι με τη συσκευή για τη διαμόρφωση, από εδώ μπαίνει σε αυτόν τον ταλαντωτή. Εδώ έχουμε δύο ίδιους ταλαντωτές 12 μεγακύκλων, αυτούς που είπα προηγουμένως. Ο ένας εδώ γίνεται η ολίσθηση, εδώ δεν γίνεται. Και από κάτω το φίλτρο και άλλα δύο φίλτρα, τα οποία δεν ξέρω τι δουλειά κάνουν. Manual δεν υπάρχει. Αυτή λοιπόν είναι η συσκευή. Εδώ είναι η ζώνη που θα επιλέξουμε. Mod in, FSK out και το key input από τα τηλέτυπα. Αυτά. Manual δεν υπάρχει, αλλά έχω εμπειρία από άλλη συσκευή. Το πάμε λίγο ανάποδα σήμερα το βίντεο. Αυτό είναι απόσπασμα αφότου έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία, και να σας πω ότι η διαδικασία επισκευής, δηλαδή να σας πω ότι έχω γνωρίσει πολλά μόντεμ του ελληνικού στρατού και είχα μια εμπειρία κυκλωμάτων επάνω σε αυτό. Δυστυχώς για αυτό δεν υπάρχει το σχέδιο, μόνο το χειριστικό manual υπάρχει, το οποίο μας δίνει την πληροφορία ότι εδώ μπορεί να μπαίνει ένα σήμα από μισό βόλτα RMS μέχρι 1,5, δεν θυμάμαι, και εδώ να βγαίνει εδώ το αντίστοιχο διαμορφωμένο. Το έβαλα στην πρίζα, δεν χρειάζεται τίποτα άλλο παρά 27-28 βόλτ. Εδώ συνδέουμε τη γεννήτριά μας με ένα ισχυρό σήμα 1 βόλτ, τώρα του έχω βάλει όλη τη γεννήτρια 3 βόλτ, και εδώ είναι αυτό που θα έπρεπε να παίρναμε. Αυτό λοιπόν που θα έπρεπε να παίρναμε είναι ό,τι βάζουμε συν το FSK φυσικά. Και έχοντας κάνει τη διαδικασία να τα βάλω όλα αυτά τα πράγματα, δεν είχαμε έξοδα απολύτως τίποτα. Θα δείτε λοιπόν όλη τη διαδικασία, το τι έκανα, και πήρα ένα αποτέλεσμα. Είχε βασικά δύο βλάβες και πήρα ένα
αποτέλεσμα όπου φαίνεται όλη η λειτουργία, θα δείτε όλη τη λειτουργία του modem, λες και δουλεύει κανονικά. Έχει γίνει μια παράκαμψη, αλλά μπορούμε να βλέπουμε όλη τη διαδικασία. Εδώ είναι το key input, το οποίο στην ουσία δεν είναι είσοδος, είναι έξοδος. Είναι έξοδος ρεύματος προς τα τηλέτυπα, το οποίο ρεύμα αυτό είναι 50 mA. Βασικά 60 έπρεπε να ήταν, το παραβλέπουμε. Έπρεπε να ήταν 60 mA, τα τηλέτυπα θέλουν το ρεύμα τους για να δουλέψουν. Δεν είναι αυτοδύναμα, θέλουν μια πηγή να το τροφοδοτεί με το ρεύμα για να δουλεύει όλο το σύστημα. Αυτά λοιπόν, περιέχει πολλά στοιχεία το βίντεο, θα το χαρείτε, για τους τεχνικούς εννοώ. Υπομονή και καλή συνέχεια. Και ευχαριστώ από τώρα για το τέλος όλου του βίντεο. Λοιπόν, για να μην πέσουμε αμαχητή, είπα λίγο να το κοιτάξω και πρόσεξα το εξής. Έχει ένα test point εδώ πέρα που έχω βάλει τον παλμογράφο, και αυτό το test point είναι του ταλαντωτή πρώτης ή δεύτερης μίξης 12 μεγακύκλων. Καλά, μπορώ να το διαπιστώσω αν είναι πρώτης ή δεύτερης. Φεύγει 1,5 χιλιόκυκλο, αυτό διορθώνεται από τα ρυθμιστικά. Αυτό εδώ το κύκλωμα είναι ακριβώς το ίδιο με αυτό το κύκλωμα. Επομένως εδώ θα πρέπει να είναι ο δεύτερος ταλαντωτής μίξης. Έχει ένα test point εδώ, το οποίο να το βάλω λίγο, δεν βγάζει απολύτως τίποτα. Λοιπόν, εδώ μέσα πρέπει να είναι ο κρύσταλλος, ο οποίος μάλλον φαίνεται ότι είναι ίδιος με αυτόν, με τα χαρακτηριστικά του 224, βλέπω εδώ 224 και εδώ. Να κάνω μία τράμπα να δω τι γίνεται και συνεχίζω. Όντως αυτό και αυτό έχουν τα ίδια part number και έγινε τράμπα, αυτό ήρθε εδώ και αυτό εδώ πήγε εκεί. Να αναφέρει και τη συχνότητα εδώ, 12 μεγάκυκλους, 12 μεγάκυκλους, και έχουμε το εξής αποτέλεσμα. Βάζουμε εδώ στο test point που προηγουμένως είχε και τώρα δεν έχει τίποτα, και πάμε και εδώ όπου φουλάρισε. Επομένως έχουμε να κάνουμε με το κρύσταλλο αυτό, ναι, ο οποίος είναι σε φουρνάκι μέσα και είναι παπαλά. Μία από τις δύο μίξεις. Λοιπόν, τα θερμικά του στοιχεία μας λένε ότι δουλεύει στους 85 βαθμούς Κελσίου, έχει θερμοστατικό μέσα κτλ. Και εδώ βρίσκεται ο κρύσταλλος 12 μεγαύκλους. Λοιπόν, που θα βρούμε τώρα, και κατά σύμπτωση έχω έναν που είναι χαλασμένος, τέλος πάντων. Δεν είναι δύσκολο, θα βρεθεί. Του θαύματος, μέσα στους λιγοστούς κρυστάλλους που έχω, πολύ λίγους, ο δεύτερος που έπιασα στο χέρι μου ήταν 12 μεγάγιγλους. Τον έβαλα μέσα και λειτουργεί. Και λειτουργεί με πολύ καλή συχνότητα, μάλιστα που τη μέτρησε. Για να δούμε τώρα τι θα δούμε, ποια θα είναι η συνέχεια. Βιαστήκαμε λίγο να χαρούμε. Α, τι να κάνουμε. Το αποτέλεσμα είναι αυτό.
έχει αρχίσει και φαίνεται λίγο η συγνότητα που θέλουμε μέσα, η οποία δέχεται 1,5 έως 2 μεγακύλους, φαίνεται, κυλά ότι οι συγνότητες τώρα φαίνεται, διακρίνεται μια συγνότητα, αλλά είναι πάρα πάρα πολύ χαμηλή. Εδώ είμαι στο φίλτρο εξόδου, όπου παίρνει συγνότητες μίξης 12 μεγακύκλων συν τη συγνότητα εισόδου 1,5 έως 3. Έχουμε ένα αποτέλεσμα από 13,5 ως 15 μεγάκυκλους και εδώ είναι η έξοδος. Η έξοδος θα πρέπει να είναι, τι να πω, δεν βγαίνει άκρη προς το παρόν, πάει εδώ μέσα και θα πρέπει μάλλον να γίνεται μίξη με την άλλο κρυσταλλικό ταλαντοτή των 12 μεγακύκλων και από εκεί να βγαίνει η 1,5. Αυτή, όχι μάλλον, έτσι πρέπει να είναι. Δεν ξέρω. Θα το προσπαθήσω λίγο ακόμα. Εδώ. Δεν μπορούσα λίγο να μην το κοιτάξω. Του βάλα σήμα εδώ από τη γεννήτρια. Από εδώ μεριά του τερμάτισα λίγο σε μια 510 ohm που βρήκα μπροστά μου. 1000 θέλει. Δεν πειράζει. Και το αποτέλεσμα είναι αυτό εδώ. Σήμα γεννήτριας full. 3 volt, 6 volt για την ατερμάτιστη. Και έξοδος 20 volt, πες, RMS 20 millivolt. 10, 20, 30, 40, 50 dB εξασθένιση. Εδώ είναι πολύ καλύτερα. Στους 14,5 και στους 13 σβήνει. Τι να κάνω. Δεν μπορώ να κάνω τίποτα και τη γεννήτρια σαρώσεως να βάλω. Δεν πρόκειται να επιτύχω τίποτα. Χαμένος σκόπος. Κρίμα. Συνεχίζεται. Έχω βγάλει το φίλτρο όπως είπαμε και σύνδεσα την έξοδο της μίχτριας κατευθείαν στην είσοδο. Είσοδο έξοδο χωρίς φίλτρο. Και να λοιπόν αυτό που ζητάγαμε. Τι το θέλουν το φίλτρο μου, οι λύθοι. 0,5 βόλτα αντιβίζιον, το βιβλίο λέει πρέπει να βγάζει από μισό βόλτ και πάνω, με μία είσοδο 1 βόλτ που βρήκα σε κάπου. Βάζω πιο πολύ, δεν πειράζει. Και βλέπουμε ότι το ακολουθεί κανονικά. Τώρα όταν ξεπεράσει τους 2 που πέφτει το σήμα, θα πρέπει να αλλάξει από εδώ και την μπάντα, να πας 2,4, επομένως έρχεται όλα σωστά. Τώρα μου μένει να κάνω μια δοκιμή και αν υπάρχει ολίσθηση με όλα αυτά που έχω κάνει. Να δω το φαινόμενο. Συνέχεια. Έχω βάλει 1900, κάτι που το Exciter δίνει από 1500 έως 3 είπαμε. Είμαι στη ζώνη 1,7 έως 2, έτσι όπως πρέπει να τοποθετηθεί. Ένα καλώδιο στο κι και έχουμε την ολίσθηση η οποία μας λέει, προσέχτε, 1900 συγνότητα, έχει ολίσθηση 950 κύκλους. Έχουμε ένα σφάλμα λοιπόν. Αυτό το σφάλμα μάλλον θα πρέπει να διορθώνεται από εδώ, δεν ξέρω. Είναι τα μόνα ρυθμιστικά που υποθέτω ότι μπορεί να παίζουν ρόλο. Δεν βλέπω κάτι άλλο. Ας δούμε τώρα το άλλο. Αν αλλάξουμε ζώνη και πάμε στη ζώνη εδώ
των 6 μεγακύκλων η ολίσθηση είναι η μισή, γιατί κάνει διπλασιασμό το exciter. Πάμε στην άλλη ζώνη. Εδώ φεύγει και η βασική συχνότητα. Είναι 250 κύκλους, 230, και πάμε στο τέλος, όπου πρέπει να είναι 100 μόνο χέρτς, 120 χέρτς. Σωστά. Η συσκευή μας λοιπόν λειτουργεί και το μόνο που θέλει, αφού έχω διαπιστώσει ότι το φίλτρο φταίει, θα το κοιτάξω, θα το ανοίξω και ό,τι γίνει. Είχε καλαμπούρι η περιπλάνηση, ήταν μια συσκευή που δεν είχα ξαναδεί και έτσι λοιπόν ήρθε η ευκαιρία να το κοιτάξω. Τη χάρηκα πραγματικά. Η όλη διαδικασία κράτησε 3 ώρες. Μην μείνουν εκκρεμότητες. Τα ρυθμιστικά της απόκλησης της συχνότητας είναι 4 και είναι για την κάθε μπάντα. Την πρώτη, τη δεύτερη για 412, αυτό εδώ για 200, 450 μάλλον, 850, 425, 212 και 106. Ας δούμε λοιπόν τι έκανα. Να διορθώσω λίγο τη συχνότητα. Τη φέρουσα 1900. Πάμε. Συν 850 Hz. Θα θέλει λίγο διόρθωση ακόμα, είναι με 850-860 Hz. Λίγο ακόμα να το σπρώξω. Εδώ μάλλον θα είναι εντάξει. Ξαναδιορθώνω τη φέρουσα, τη βασική συχνότητα μάλλον. Το κάνω λίγο πιο γρήγορο. Εδώ. Το ανέβασα τώρα. Μάλλον το ανέβασα λιγάκι, αλλιώς ήθελε. Εδώ. Να δούμε τώρα. 0. Με παιδεύει. 830 τώρα. Τι του είχα κάνει, το ανεβάσει λίγο μέσα. Δεν πάμε και για πρωτάθλημα. Εντάξει, βρήκαμε τα κουμπιά του. Δεν θα μας το κόψει ο ποιοτικός έλεγχος. Πάμε. Πάμε πάλι. Να το δούμε δηλαδή το 850. Το πιάσαμε. Παρά 4 κύκλους, 5 κύκλους, βραχυκλώνω. 851. Τελειώσαμε. Καλά, μπερε, 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 μπερε.